Χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για αλλαγή του παγιωμένου σκηνικού, αναμένει η Λευκοσία το τελευταίο αποτύπωμα του Espen Barthéite στον Κυπριακό, το οποίο θα συμπυκνωθεί σε μια αναμενόμενα νερόβραστη έκθεση για τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα και τα όσα έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα με ακρογωνιαίο πανταλήθο την αποτυχία της διάσκεψης στον Grand Montana. Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι η περίοδος περί συλλογής συνεχίζεται και ρίχνουν την μπάλα σε Αναστασιάδη Ακιντζή, ενώ γενικότερη στασιμότητα επικρατεί στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας, που βλέπει αποτελμάτωση της προσπάθειας και διολίσθηση σε ένα παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, το οποίο ενορχιστρώνει καθημερινά ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή. Πάντως, παρά τα περί του αντιθέτου σημερινά δημοσιεύματα περί αποστασιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνητικές πηγές έλεγαν στο Σίγμα ότι ουδέποτε υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιο μήνυμα, ότι δηλαδή το Κυπριακό μπαίνει στο συρτάρι. Δεν υπήρξε αλλαγή πολιτικής. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη στις θέσεις που εξέφρασε, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι μέσω Κύπρου περνά και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Κάτι που βεβαίως δεν εναρμονίζεται με τη λογική Γιούνκερ, ο οποίος εμένει και επιμένει στον οδικό χάρτη που μονομερώς κατέθεσε στην Τουρκία και διαμέσου του οποίου ευελπιστεί να κάμψει τις αντιστάσεις της Λευκοσίας για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την κοινότητα. Στον Προεδρικό Λόφο έχουν καταστήσει ξεκάθαρο πως άνευ υλοποίησης των κυπρογενών υποχρεώσεων της Άγκυρας, οι υποσχέσεις Γιούνκερ θα κινούνται στη σφαίρα του ανέφικτου. Πόσο μάλλον όταν η Τουρκία δια του εγκάθε τούτης στα κατεχόμενα προσανατολίζεται σε κινήσεις επέκτασης της κατοχής, όπως οι πληροφορίες για άνοιγμα της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου, που φαίνεται ότι μετά την εκστρατεία καταγγελίας από τη Λευκοσία απομακρύνεται ως ενδεχόμενο, με προεδρικές πηγές να σημειώνουν την αλλαγή ρητορικής. Οι δηλώσεις Ακιντζή στο πλαίσιο της συνέντευξής του δείχνουν μια αλλαγή στάσης, καθώς μιλούν πλέον για κινήσεις που θα πρέπει να συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το θέμα της Αμοχώστου ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά δεν μπορεί να τίθεται θέμα νομιμοποίησης του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Βεβαίως, ο κ. Ακιντζή είπε επίσης πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης αποδέχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Κάτι που ανέβασε το θερμόμετρο στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά πολύ περισσότερη σημασία έχει η ουσία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε θέσεις, προτάσεις που θα θέσουν τον Κυπριακό Ελληνισμό σε κίνδυνο, που θα μετατρέψουν την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο. Και γι' αυτό απαιτείται νέα στρατηγική στο εθνικό θέμα, κατέληξε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.